Σε απεργιακό κλειό σήμερα η χώρα, συγκεντρώσεις συνδικάτων στο κέντρο της Αθήνας με τέμπο 2 οι μετακινήσεις. Σε απεργιακό κλειό, κυρίες και κύριοι, χώρα λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν κηρύξει ΓΕΣΕ και ΟΔΕΔΗ. Με τεμποδίων διεξάγονται οι μετακινήσεις, ενώ ρολά κατεβάζουν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. Απροσπέλαστο παραμένει και το κέντρο της Αθήνας, με την πορεία να καταλήγει στο Σύνταγμα. Η χώρα παραλύει. Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας κατεβάζουν ρολά συμμετέχοντας στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που προκήρυξαν ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ. Η στέγαση είναι στο Θεό, η ακρίβεια στο Θεό και οι μισθοί μας στα δάρταρα. Φτάνει πια. Εμείς είμαστε αντιμέτωποι με την ακρίβεια, με την υποστελεχωμένη υγεία, με την παιδεία, με όλα, και έτσι είμαστε σήμερα εδώ μαζί με τους εργαζόμενους. Με πανόκι συνθήματα, συνδικάτα εργαζόμενοι από διάφορους κλάδους, συνταξιούχοι, άνεργοι και φοιτητές έδωσαν δυναμικό παρόν στις πορείες που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας. Η ώρα είναι 11:30 και ήδη δεκάδες σωματεία και ομοσπονδίες εργαζομένων και φοιτητών έχουν γεμίσει το κέντρο της Αθήνας στα διαφορετικά καλέσματα. Όλοι τους ζητούν αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Να ακουστεί η φωνή της εργασίας που ζητάει πραγματικές αυξήσεις, που ζητάει τις συλλογικές μας συμβάσεις πίσω. Χιλιάδες διαδηλωτές, συνδικάτα και εργατικά σωματεία πραγματοποιούν αυτή την ώρα πορεία προς το Σύνταγμα. Ανάμεσά τους, εργαζόμενοι στις τράπεζες, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα πλοία, στο ΕΚΑΒ, νοσοκομιακοί γιατροί και εργαζόμενοι στον τουρισμό. Σήμερα δεν διαδηλώνουμε ενάντια σε ένα νομοσχέδιο ή μια τροπολογία. Διαδηλώνουμε για αυτά που έχουμε υποστεί 15 χρόνια τώρα. Και ήρθε ο καιρός να καταλάβει η κυβέρνηση, ως εδώ δεν πάει παραπέρα. Το παρόν έδωσαν πολιτικοί αρχηγοί. Αυτή η πολιτική πρέπει το γρηγορότερο δυνατόν να αποτελέσει παρελθόν. Και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για μια άλλη πολιτική. Γι' αυτό την επόμενη εβδομάδα ανοίγουμε διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Στέλνουν ένα ισχυρό και ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Δώστε λεφτά για μισθούς, για την παιδεία, για την υγεία και όχι για τον πολέμο τα σφαγεία. Και το ψήφισμα τους πρέπει να ακουστεί δυνατά. Αποκλεισμένο το κέντρο της Θεσσαλονίκης με τρεις συγκεντρώσεις συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στην πανελλαδική απεργία. Και τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα τα οποία έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια και είναι ντροπή για μια χώρα. Στη Θεσσαλονίκη χειρόφρενο τράβηξαν οι οδηγοί του ΑΣΤ, ενώ στην Αθήνα τα λεωφορεία θα κινηθούν μέχρι τις 9 το βράδυ, όπως και η γραμμή 1 του μετρό. Οι γραμμές 2 και 3 του μετρό θα λειτουργήσουν έως τις 5 το απόγευμα, ενώ το τραμ έως τις 8.30 το βράδυ. Ακινητοποιημένα θα παραμείνουν τρένα και προαστιακός σιδηρόδρομος. Και πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις. Στο κέντρο θα βρούμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Έχει καταφθάσει εκεί η πορεία, βλέπουμε. Υπάρχει και ισχυρή αστυνομική παρουσία, Γιώργο. Ακριβώς υπάρχουν δημιουργίες εδώ μπροστά από το Κοινοβούλιο αλλά και πάνω από την πλατεία Συντάγματος. Να τονίσουμε βέβαια ότι αποχωρούν σταδιακά τα τελευταία μπλοκ των συγκεντρωμένων που βρέθηκαν εδώ στην καρδιά της Αθήνας για την γενική απεργία. Περισσότερα από 15.000 άτομα φαίνεται ότι βρέθηκαν στα διαφορετικά καλέσματα που έγιναν. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε και η πορεία του ΠΑΜΕ, η οποία πέρασε και αυτή από τα προπύλαια, έφτασε μέχρι εδώ την πλατεία Συντάγματος. Ήρεμα μέχρι στιγμής, να πούμε ότι κυλούν οι συγκεντρώσεις. Υπήρξαν 18 προληπτικές προσαγωγές από την αστυνομία. Βλέπουμε ότι είναι ισχυρές οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή που παραμένουν μέχρι την ολοκλήρωση της πορείας εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Όπως είπαμε, πλέον είναι τα τελευταία άτομα τα οποία συμμετείχαν σε διαδηλώσεις, τα οποία κινούνται εδώ στο κέντρο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Λίγα μέτρα μακριά θα βρούμε τη Βάσια Γκανάρα και εσύ έχεις ακολουθήσει την πορεία η οποία ολοκληρώνεται, όπως αλλά δείχνω, να μας δώσεις το κλίμα. Καλό μεσημέρι, Λένα. Βρισκόμαστε έξω από τη Βουλή. Χιλιάδες διαδηλωτές, εργατικά σωματεία, ομοσπονδίες και φοιτητές βρίσκονται αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας, στο πλαίσιο της γενικής 24ωρης απεργίας που έχει κηρύξει και σε ΑΔΔΗ. Τα εργατικά σωματεία που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, να σου πω ότι νωρίτερα πραγματοποίησαν πορεία και έφτασαν εδώ έξω από την Βουλή. Φώναξαν συνθήματα ζητώντας αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Αυτή την ώρα φτάνει και η πορεία με τα μπλοκ της ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔΗ και το τελευταίο μπλοκ το οποίο ακολουθούν άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Να πούμε ότι υπάρχουν και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να αποφευχθούν τα επεισόδια. Σε ευχαριστούμε, Βάσια.